Σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα που είναι η βία κατά των γυναικών. Εξηγήστε μας λιγάκι, όταν λέμε βία κατά των γυναικών, τι εννοούμε ως όρο? Τι είναι η βία? Ναι, η βία των γυναικών είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και καταστροφικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δηλαδή, όταν λέμε βία, ο όρος αυτός περιλαμβάνει την οικογένεια, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, που δυστυχώς και τις μέρες μας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ακούμε συνεχώς περιστατικά. Περιλαμβάνει τη βία γενικά μέσα στην κοινωνία, που είναι ο βιασμός, η σεξουαλική παρενόχληση, η σεξουαλική κακοποίηση. Πρόκειται για ένα φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, στο βαθμό της πολιτικής σταθερότητας ή τη θρησκεία. Θα μπορούσαμε σε αυτήν εδώ την κατηγορία να εντάξουμε και την βία η οποία προέρχεται μέσω του διαδικτύου, κυρία Ιβανίδου? Ναι, εννοείται μπορούμε να το εντάξουμε μέσα αυτό. Και τα είδη της βίας που είναι αναγνωρισμένες μορφές είναι η σωματική βία επίσης, που ο σκοπός της είναι η υποταγή του ατόμου στο δράστη, που η σωματική βία δεν αφορά μόνο το βαρύ ξυλοδαρμό. Η σωματική βία μπορεί να αφορά και το τράβημα των μαλλιών, την πίεση, το τσίμπημα. Συνήθως πάρα πολύ στις μέρες μας είναι και η σεξουαλική βία. Δηλαδή όταν το άτομο αναγκάζει να συμμετέχει χωρίς τη συγκατάθεσή του σε μια σεξουαλική δραστηριότητα. Πάρα πολλές μορφές λοιπόν βίας. Να προσθέσω εγώ και τη λεκτική βία, την οποία δέχονται όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια. Παρατηρούμε ότι και στην εφηβεία εμφανίζονται πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Έτσι δεν είναι, κυρία Ιβανίδου? Πάρα πολλά φαινόμενα, ναι. Ειδικά στην εφηβεία έχουμε την λεκτική βία. Είναι χρήση του, αυτό που είπατε ακριβώς, είναι χρήση του προφορικού και του γραπτού λόγου για την πρόκληση της βλάβης σε ένα άτομο. Δεν αφήνει αναγνωρίσιμα σωματικά σημάδια. Μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβει ο άλλος. Οπότε άμα το άτομο που, αν καταλάβει κάποιος ότι περνάει κάποιος λεκτική βία, μειώνει, σας πάει πάνω μας, δηλαδή μας βρίζει, μας μιλάει άσχημα, καταπατά την αξιοπρέπειά σου και κάνει να χάνεις εσένα. Εκεί φεύγεις κατευθείαν δηλαδή. Πώς μπορούμε εμείς, όταν λέω εμείς οι τρίτοι, οι έξω από, από αυτήν εδώ την κατάσταση, να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ένα κορίτσι ή μια γυναίκα που δέχεται βία? Μπορούμε μαζί με την γυναίκα αυτήν να απευθυνθούμε κάπου. Μπορούμε μαζί να την κάνουμε να νιώσει ασφάλεια, να μας εμπιστευτεί, να της λέμε συνέχεια ότι νοιαζόμαστε για αυτήν, ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε, ό,τι χρειαστεί. Μια κακοποιημένη γυναίκα χρειάζεται την υποστήριξή μας και την ενθάρρυνσή μας, γιατί συνήθως δεν έχει το θάρρος να πάει και να μιλήσει κάπου. Υπάρχει βοήθεια, να την πούμε ότι υπάρχει βοήθεια, υποστήριξη εκεί έξω, ότι είμαστε διαθέσιμοι να τη βοηθήσουμε. Συνήθως οι μάρτυρες σιωπούν, γιατί δεν θέλουν να κινδυνεύσουν ή να εμπλακούν κάπου. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό στις μέρες μας, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτό το θέμα επάνω. Υπάρχουν γυναίκες που επισκέπτονται τον ψυχολόγο για να αντλήσουν δύναμη και να καταγγείλουν σε δεύτερο χρόνο το γεγονός αυτό στην αστυνομία? Ή κάπου αλλού να το καταγγείλουν, ας πούμε, στην αστυνομία, δεν ξέρω, στον εισαγγελέα, σε ένα νοσοκομείο? Βεβαίως υπάρχουν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες επισκέπτονται τον ψυχολόγο για να πάρουν τη δύναμη από μια τοξική σχέση. Δεν είναι τόσο εύκολο να το διαχειριστεί μια γυναίκα το γεγονός ότι ο άνθρωπος που είναι ερωτευμένη μαζί του, που έχει συνηθίσει μαζί του, ότι ασκεί βία πάνω της. Ο ψυχολόγος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τη βοηθήσει να καταλάβει ότι είναι σε μια τοξική σχέση και για ποιο λόγο παραμένει σε αυτή την τοξική σχέση, έτσι. Ανοίγονται εύκολα αυτές οι γυναίκες, κυρία Ιβανίδου, και ειδικότερα τα νέα, τα κορίτσια? Είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτούν, γι' αυτό και προτιμούν να πάνε σε ένα ψυχολόγο για να βοηθήσει ο ψυχολόγος για να ανοιχτούν πιο πολύ. Υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τις άλλες γυναίκες. Δώστε μας μια συμβουλή. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που είμαστε έξω από αυτό, να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε μια τέτοια γυναίκα για να κάνει το επόμενο βήμα, που θα είναι η επίσκεψη της σε ένα ψυχολόγο για να ενδυναμωθεί ψυχικά και να αντλήσει δύναμη, ή να καταγγείλει το γεγονός στην αρμόδια αρχή?
θα έλεγα ότι όσοι φίλοι, γείτονες και συγγενείς γνωρίζουν κάποιο τέτοιο περιστατικό, πρέπει να δράσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Αν δεν ανοίξουμε τα στόματά μας, αν τα θύματα δεν καταγγελούν τη βία αυτήν, αν δεν τους παροτρύνουμε να μιλήσουν, δεν θα μπορέσουμε να σπάσουμε ποτέ αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει. Οπότε ας ελπίσουμε σε ένα μέλλον χωρίς ψυχικούς και σωματικούς τραυματισμούς. Καλό θα είναι να γνωρίζουμε πως τα άτομα που χτυπούν θα το κάνουν, θα το ξανακάνουν και δεν θα υπάρχει σταματημό σε αυτό το θέμα επάνω. Κυρία Ιβανίδου, το μήνυμά σας θα θέλαμε για τη σημερινή ημέρα. Να σπάσουν όλη τη σιωπή τους και να ζητήσουν άμεσα βοήθεια. Και αν κάποιος γνωρίζει ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό, είτε είναι γείτονας, φίλος, οποιοςδήποτε, να πάει ή στην αστυνομία ή να πάρει τηλέφωνο άμεσα κάπου και να το καταγγείλει. Κυρία Ιβανίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Πολύ σημαντικές πληροφορίες και οι γνώσεις που μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρες και πραγματικά ναι, να σπάμε τη σιωπή μας όλοι μας. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.